Και εδώ τρομερές αποκαλύψεις. Γιατί... Τρομερό σκυλί. Είναι τρομερά φιλόζωα. Είναι αυτά τα λουκάνικα με τα μεγάλα αυτιά. Πώς λέγονται αυτά. Μαριάννη. Δεν ξέρω, πώς λέγονται. Αυτά με τα λουκάνικα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι αδεσποτάκι μου. Φαίνεται ότι είναι λίγο. Επειδή είπατε ότι τραβάει τα σκυλιά, η ίδια λέει κανονικότατα ή με λέει μια γεροντοκόρη που ταΐζει αδέσποτα σκυλιά. Γιατί η Τζόις είναι τρομερά φιλόζωη. Χαρακτηρίζει τον εαυτό τη γεροντοκόρη. Αυτό σαρκάζεται γιατί λέει βλέπω τον εαυτό μου στο ρετυρέ που ήμουν κάποτε μπουμπούκι και τώρα έχω γίνει σαν σταφίδα. Με βλέπω και τσατίζεται με την εικόνα που βλέπει. Και μπράβο τη τέλο πάντων που το λέει. Και αυτή λέει ένα παραξικάρδιο γιατί λέει από καταθλίψει μπόλικε μέρα παραμέρα την έχω ψωμοτήρη την κατάθλιψη. Τώρα μου επιτρέπετε να σου πω κάτι. Εννοείται. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ την Τζόις και τη θεωρώ και εξαιρετική ηθοποιό και όσο έχουμε κάνει συνεντεύξει είναι και ωραίο άνθρωπο. Να πω όμω κάτι. Είναι πολύ καλό να έχουμε ζωάκια κτλ. Όμω πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι υποκαθιστούν την ανάγκη που έχουν για συντροφιά με ένα ζώο. Δεν το κατηγορώ. Αλλά δεν είναι και το ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή να μην ευχόμαστε στους ανθρώπους να βρουν δύο ζωάκια, ένα σκυλάκι και ένα γατάκι και να λένε εγώ μια χαρά είμαι γιατί έχω ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Το καλύτερο είναι ή αυτό που λένε ότι εγώ αγάπησα τα ζώα γιατί απογοητεύτηκα από έναν άνθρωπο. Και αυτό δεν το πιστεύω. Η φύση μας έχει δημιουργήσει ώστε μεγάλες περιόδους της ζωής μας. Ναι, πώς ρε φέει να είναι το ίδιο. Πολλοί το λένε αυτό όμως. Έχουν πολύ καλή παρέα όμως το ζωάκι αυτό. Ναι, το έχεις παρέα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πάντα έχεις την ανάγκη αυτό. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό. Εμένα οι άνθρωποι που ζουν με ζώα σε μεγάλη ηλικία τους συμπαθώ και τους αγαπώ πάρα πολύ γιατί κρύβουν με την Τζόις. Όχι, γενικά. Ναι, αλλά ναι, όχι την Τζόις. Κρύβουν με φοβερή μοναξιά. Εμένα μου το έλεγε η γιαγιά μου. Αυτό. Μιλάει για κατάθλιψη. Γιώργο. Παιδιά, εγώ από ό,τι ξέρω, η Τζόις έχει περάσει πάρα πολύ. Περνάει ωραία στη ζωή τη. Είχε θυελώδεις έρωτες. Δεν είναι καμιά κοπέλα. Είχε όμως που ήταν μόνη. Επειδή το λέει το λέω, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Είχε μια σχέση που κράτησε 14 χρόνια και ο σύντροφος απίστησε. Δεν πειράζει, Τζόις, θα έρθει άλλο. Το σκυλί δεν τη απίστησε ποτέ. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τι φοβερή δώρα.